Καλημέρα, καλησπέρα. Βαρύ κλίμα. Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022. Βαρύ κλίμα. Βαρύ κλίμα, οκ. Ε. Okay. Έφυγε ο Γιάννη Διακογιάννη. Ο πρώτο. Δεν πρόλαβε ένα τελικό μουντιάλ. Ναι, έφυγε μέσα στο μουντιάλ. Σημαντικό. Ε, για εμά και ειδικά για την ηλικία μου που εμεί μεγαλώσαμε τι περιγραφέ του, ναι, ήταν. Ο ελάχιστο φόρο τιμή από εμά. Έφυγε, ας πούμε, Εκεί. ο, ο γκάλι του ο γάλης, ναι. της ναι. Το λέω ναι. γκάλι, γιατί οι περισσότεροι ναι. τον γκάλι έχουν για νούμερο ένα. Πώ να πω τώρα στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Ο Μέση, τον. Ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν, ο... ο Μέση, ο Ροπελέ ο ναι. και ο Γκάλι. Πλήρη ημερών. Άφησε μεγάλη κληρονομιά. Μακάρι και οι επόμενε γενιέ να αφήσουν κάτι σε αυτόν τον τόπο όπω άφησε ο Γιάννη Διακογιάννη. 41ο επεισόδιο Bold Brothers. Η ζωή συνεχίζεται. Και ο Σπήρο... Σπήρο... για του μασχετικού, έτσι για να το πούμε. Σπύρο Γαβαλιέρα, το χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Υγεία, ό,τι επιθυμεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. το στα social media. Μην τον αφήσετε όχι, σε χλωρό όχι, κλαρί, όχι, Στείλτε όχι, του 7.000 μηνύματα να χτυπάει το κινητό στο γραφείο. χτυπάει και το κινητό του και τα το ακούει όλο το γραφείο. ήταν τέτοιο. Είναι, έχει περάσει τώρα, έχει περάσει η γιορτή. Τώρα δεν που 40 μέρε κατά γιορτή. Πότε θα, πότε θα, υγεία, θα απαντήσουμε τι ερωτήσει. Υγεία, μόνο, λοιπόν, δεν θέλω τίποτα άλλο. Υγεία. Πότε θα απαντήσουμε τι ερωτήσει. Περιμένει ο κόσμο. Πότε θα κάνουμε τι ερωτήσει. Έχω στοχεύσει μια ημερομηνία που θα έχω την άδεια. Θα το δούμε. Έχω στοχεύσει. Μέσα στον επόμενο μήνα. Με, στον επόμενο, ή σε αυτό. Μέσα στον επόμενο. 2023. Ας το 2023 θα έχουμε, ρωτήσεις. ναι. ναι. Εντάξει, να Νομίζω ότι θα το κάνουμε στο το ναι. 2022. Μέσα. Όχι. Άμα θε, έκτακτο, θα κάνουμε για την διαβολευδομάδα τη Ευρωλίγκα. Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή ή Σάββατο, ναι, να έχουμε δει. Γιατί έχουμε υποχρεώσει το Σάββατο και οι δύο. Τι υποχρεώσει έχουμε. Εσύ έχεις, το βράδυ. Το βράδυ έχει υποχρεώσει το Σάββατο να πού πηγαίνει στο μαραθώνιο gaming για το χαμόγελο του παιδιού. Α, και εγώ παίζω τέτοιο. Παίζω All ναι. Star Game. Αλήθεια, λε. Ναι, ναι. Τι ώρα. Μία νομίζω. Μία, κάπου η ώρα. Και, κάπου εκεί το μεσημέρι. Πού θα είμαστε ο Άκα. <laughs> ε, όχι. Πού yeah. Πού θα είμαστε μία η ώρα το Σάββατο στο Άκα. Yeah. Αυτό ήθελα να πω. Next. Ωραία. Θα έρθω, θα αποδοκιμάσω. Ναι. Όχι εσένα. Ποιου. Κάποιου άλλου που έχουν βάλει για το Hall of Fame κάτι ονόματα. Να μην το συζητήσουμε. That's, δεν χρειάζεται. Είναι το θέμα των ημερών. Yeah. Είναι το θέμα των ημερών. Yeah. Το κάνανε κάποιο απόλυτο το θέμα. θέμα των ημερών. Ναι, φτιάξαν τι φωτογραφίε, εντάξει. Όχι φωτογραφίες, οι φωτογραφίε. Δεν χρειάζεται. Βέβαια έγιναν ε, κάποιε επιλογέ. Ναι. Δεν κατάλαβα τώρα. Πέντε, σε κάθε θέση έπρεπε να ψηφίσουμε ή πέντε. Όχι, Έχει. πέντε μπορεί να ψηφίσουμε. Εγώ ψήφισα πέντε σε μία θέση γιατί δεν κατάλαβα και ναι, δεν είχα στην καλύς. άλλη. Ε... Ε... Εντάξει. Ε... Γκάλι, Γιαννάκη, Σπανούλη, Διαμαντούτη, Φάνη. Αυτή. Σπανούλη. τη Φάνη. Αυτού του πέντε έβαλε. Όχι, δεν έβαλα. Αυτό θα να ψήφισα όλου του. Αυτό εγώ ψήφισα γκάρτ. Στην ουσία αντί του φάνη έβαλα το ρίβερ. Γιατί ψήφισα μόνο γκάρτ. Μετά πήγα να ψηφίσω <laughs> ε, τρι, τριάρια, τεσάρια και ευσέντερ και δεν είχα δικαίωμα. Αυτό είναι το λεγόμενο φιάσκο, ε. Ναι, ναι. Το λεγόμενο φιάσκο. Αλλά γκάλι για ανάγκη διαμαντούδη πανούλη θα του ψήφιζα. Όπω και να είχαμε David Τρίβερ στην Εθνική Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έκανα μια συνέντευξη με τον Βαγγέλη Γελιόλιο, τον οποίο ρώτησα. Αυτό που πιστεύω τον αναρωτιέται όλος ο κόσμος. Αν εμείς θα κάνουμε ποτέ Μεταγραφή. Δηλαδή, δεν θα πάρουμε κάποιον που έχει σχέση με την Ελλάδα να παίξει ω Naturalizer. Ο Ντόρσεϊ είχε. Ο Ντόρσεϊ δεν είναι ο, ο, η γνωστή περίπτωση Naturalizer. Δηλαδή, δεν είναι ο Αμερικανό που παίρνουν στη Βόρεια Μακεδονία. Απλώ έβγαλε το διαβατήριο λίγο καθυστερημένα. Δηλαδή, δηλαδή το είναι ομογενή. Είναι ομογενή. Είναι άλλη κατηγορία Naturalizer. Έχει ρίζε. Naturalize. Λοιπόν. Ναι. Αυτή η Naturalizer είναι διαφορετική. Ναι. Θα μιλήσουμε για το Rivers. Για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ λοιπόν έχει ρίζε και πήρε το διαβατήριο κάτω από το 19. Έχει γονέα Έλληνα, δηλαδή. αυτό. Έπαιξε και εθνική. Αντί 19. Ο Μίτρου Λόγκ είναι και αυτό σε τέτοια περίπτωση. Απλά δεν έχει ασχοληθεί να πάρει λόγω οικογενειακών προβλημάτων. Δεν έχει πάρει ακόμα το εσωτερικά Είναι η διαδικασία. Ε, μπορεί να το πάρει. Ε, το τυπικό θα ήταν αν υπήρχε το OK από έναν εκ των ε, ανθρώπων του. Ναι. Εκεί έχει, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα οικογένειακό καθυστερεί. Ναι. εκείνο Εκείνη το πρόβλημα όχι στι αρχέ κλπ. Πρέπει να υπάρξει μια υπογραφή. Και ε, ε, μπορεί και αυτό να παίξει. Το η ερώτησή μου όμω έχει να κάνει με το αν εμεί θα κάνουμε κάποιον σαν τον ε, Μπράουν, σαν αυτό που παίρνει τον η Κροατία, τον χόλενη η, η, η mm. Ρωσία. Σοβιετική Ένωση. <laughs> <laughs> που ήταν το Golden Era. Ήταν Δηλαδή ναι. Αμερικάνου ναι. που δεν είχαν σχέση, απλά απέκτησαν το δικαίωμα ναι. παίρνοντα το διαβατήριο. Ναι. Το δίνει και αυτό το δικαίωμα. Και πολλοί λένε για την περίοδο του Γόκα, α πούμε. Επειδή ταιριάζει σε κάποιον. Εγώ δεν κάποιοι... το... ξεκίνησα. Ναι, το ξεκίνησα. Ναι. <laughs> και, ναι, και, εσύ και ο Βαγγέλη Ιωάννη <laughs> θέλει το Γόκα. Ναι, ναι. Δηλαδή. ναι, 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 θέλει το Γόκα. Τέλο πάντων, εγώ νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει κυρίω γιατί δεν έχουμε κάποιον να μαρκάρει τέτοιου παίχτε σαν τον Όμπστη ή όποιον άλλο τέλο πάντων, αγκάρεται εκεί κλπ και μπορεί να βοηθήσει. Και γιατί μεγαλώνει και ο Καλάθης Ναι, ακριβώ. Εντάξει, όπω και ο. και ο Γκόκαπ 30 είναι. 30. Ναι, 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 τριάντα. Η απάντηση που πήρα ήταν ξεκάθαρη. Έχουμε δικαίωμα, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε. Ούτε στου άντρε, ούτε επέμεινα και λίγο και στι γυναίκε, γιατί εκεί στι γυναίκε όλοι εκεί έχουν. Εκεί και αν πρέπει. Εκεί. Και κάνω και τη διαφορά. Μία γκάρτ να πάρει μια ψηλή, μια ψηλη Φάζει 30 πόντου. Εσύ δεν σου λέει δεν παίρνουν. Όλοι. Ναι, κάποιε που δεν έχουν γκάρτ παίρνουν. Εμεί α πούμε τώρα γιατί να πάρουμε 50. ψηλή. Έχουμε ναι, σωστό, τη φασούλα. Οπότε α πάμε να πάρουμε Σου, μια που να βάλει 30 πόντου γκάρτ. κάρτα. Τι δεν ξέρω κι εγώ. Σωστά. Λοιπόν, μου είπα, Όχι, δεν θα το κάνουμε. Εσύ, επειδή το διάβασα. Ναι. Εσύ εξέλαβε την απάντησή του 100%. Έτσι, εγώ την εξέλαβα. δεν το πήρα 100%. Ωραία. Για ε, κάποιο λόγο εσύ λοιπόν, εσύ, λοιπόν, δεν το εξέλαβε 100%. Και ίσω και εσύ τελικά να έχει δίκιο. Εγώ το εξέλαβα 100%. Ότι ναι. εμεί δεν θα κάνουμε αυτό που κάνανε οι Ισπανοί. Εσύ είναι και εκεί, είδε ναι, και το ύφο ναι, του. τι ναι, τιμούμε, λέει, και την, την Ισπανική Ομοσπονδία που είναι διαφορετικό το κοινό. Ναι, εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Αλλά αν μου πει τώρα, δεν μπορώ να σου αποκλείσω τίποτα. Δηλαδή, ναι. έχω και κάποιε πληροφορίε, πληροφορίε, όχι ακριβώ πληροφορίε, ε, κάποιε ενδείξει ότι κάτι πάει να γίνει σε αυτό το θέμα. Και βγάζουμε και μια είδηση εδώ. Και για το μέχρι που λε. Λέω. Για το αλλά Σόπα, δεν είναι κάτι ας πούμε, που μπορώ να το υπογράψω ότι ισχύει κλπ. Λοιπόν, Αλλά έχω κάποιε ενδείξει. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ το εγώ, up, α, αν θέλει πά... να, να ψηφίσουμε, ναι. ναι, εγώ θέλω το WOCAP. Ή οποιονδήποτε Αμερικανό, αφού έτσι είναι το. Αυτό το κάνουμε <coughs> με τον Dorsey. Δεν θέλω ρε, παιδί μου, να πάρει τον. Ε... Ποιο να σου πω τώρα, ένα Αμερικανό. Τ... Ε, 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 τον Baldwin. Ένα παιδί που θα είναι εδώ, θα σου πω... ξέρει γιατί είπα το WOCAP. Γιατί σε μια συνέντευξη που κάναμε πέρυσι, είπε στο 24 ήρθε στον Ολυμπιακό. Για το Σλούκα, yeah. γιατί υπήρχε ο Σλούκα. Ήρθα στον Ολυμπιακό για να μείνω για πάντα. Κατάλαβε, δηλαδή, το παιδί ήρθε στην Ελλάδα για να παίξει σε μια ομάδα πολύ συνειδητοποιημένα για το ρόλο του. Ήρθε όχι για να δει τον Ολυμπιακό, σα καλή, αλλά για να μείνει εδώ, ρε παιδί μου, περνάει καλά. Δεν είναι τυχαία επιλογή του Γόκαμπ, δεν το πάει έτσι. Ναι. Γιατί είναι παιδί που λες ότι έχει μπει στην ελληνική κάποιος, πραγματικότητα. Ναι, και δεν είναι όπω σε άλλε περιπτώσει κάποιοι που παίζουν σε άλλο πρωτάθλημα. Ο ο, ο, ο Μπράνκερ ο δεν, ναι, ναι, ο ο δεν είχε πάει ποτέ στην Ελλάδα. Ο Μακάλεμ δεν είχε πάει ποτέ στα Σκόπια τότε ναι. ε, Βόρεια Μακεδονία τώρα. Ο Χόλτεν ναι, 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 έπαιζε στη Ρωσία. Εντάξει, ο Χόλντεν ήταν διαφορετικό. Θέλω να πω ότι υπάρχει στον αέρα κάτι. Αν, ας μην το πάμε τόσο στην είδηση γιατί πρέπει να το επιβεβαιώσουμε στην πορεία κλπ αλλά αφού συζητάμε αυτό το θέμα και μου στη την πάσα αν μου πεις όμως την, για την άποψη ναι εγώ θέλω, Συνό, ο θέλω γιατί περι... λέει όχι ε? Τιες, γιατί λέει όχι γιατί φοβάται τι θα πει ο κόσμος δεν ναι, ξέρω Ή, ίσως, για, ναι, ίσως γι' αυτό δεν κατάλαβα είπε ότι δεν, δεν είναι δεν ξέρω ίσως το διέψευσε και... κάπως Κάπω έτσι αυτό κατάλαβα ναι, ναι, νομίζω ότι δεν είναι. Τι δηλαδή, το τι θα πει τώρα ο καθένα στο Twitter για το αν ναι. εγώ είναι Αμερικάνικο. Το δηλαδή. καλό τη εθνική κοιτάμε και τον ανταγωνισμό. Έχει δεν είπαμε να. Ο δεν θέλουμε να κλέψουμε. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί στον ανταγωνισμό. Και στην Έχει ουσία, κόσμος, στην ουσία δηλαδή. το κάνουμε. Δηλαδή, ούτε ο Ντόρσεϊ ούτε ο Μιτρου Λόγκ είναι παίχτε τη παραγωγική μα διαδικασία. Βέβαια, να πω ότι. Έχουν ρίζε. Και εκεί είπε ο... ο κύριος Λούδιος είπε ότι να έχουν ρίζε, να έχουν κάποια, κάποια σύνδεση με, κάποια το, ελληνικό σύνδεση μπάσκετ, με ναι. το ελληνικό μπάσκετ. Απ' την άλλη, αν το δούμε π.χ. το Γόκα που έχει παίξει δύο χρονιέ, θα πει ότι ναι, έχει σύνδεση, παίζει δύο χρόνια και μπορεί να πάρει. Οπότε μπορεί να είναι μέσα στο πλαίσιο της ίδια, μην το κατάλαβα εγώ. Δηλαδή, εγώ ρώτησα αν θα κάνουμε κάποιον σαν τον Μπράουν. Σαν τον Μπράουν δεν θα πάρουμε, ναι, ξέρω ναι, εγώ, ναι, κατάλαβα, τι λες. το Steph Curry. Σωστά. ή τον Μπίτλετον αν ναι, θα πάρουμε ένα παιδί που θα είναι τρία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν δε μου το είπε. Ναι, λέω, λέω, λέω τη ναι. σκέψη. Αν σκέψη. είναι τρία χρόνια, ναι. Δύο χρόνια, τρία. Εγώ, σαν είμαι ότι εγώ κάπου θα κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό, αυτό, αυτό λαμβάνω. Δηλαδή, βλέπω και από μέρου του κάποια διάθεση ναι. ε, να τελειώσει η του να φύγει και ο Ολυμπιακό. Εντάξει, νομίζω... αυτή η συζήτηση που, που λέμε για τον Γκόκα είναι επειδή εσύ τον θε, ο Βαγγέλη Ιωάννη ε, ε, και εγώ τον ούς, θέλω. Και πιστεύω πολλοί είναι αυτοί που τον θέλουν. Δεν έχει να κάνει με. Υπάρχει μια έτσι στον αέρα μια τέτοια συζήτηση αλλά δεν έχουμε κάποια πληροφορία. Αν όμω με ρωτά, θα ήθελα έναν Αμερικανό που πραγματικά θα μπορεί, θα, να, βοηθήσει. Θα μπορεί να, βοηθήσει. Και, και χωρί να αλλάξει την ταυτότητα τη ομάδα. Λοιπόν. Πάμε τώρα σε δε, δεύτερο θέμα. Ο κανονισμό τι λέει, ότι δεν μπορεί να παίξει ο Ντόρσεϊ ναι. και ο Λόγκ. Ο Ντόρσεϊ, π.χ. και ο Γουόκαπ. Ο, ο, ο οποιοδήποτε. Αρκεί για το Λόγκ να πούμε, για το Μήτρο να εξηγήσουμε ότι αν πάρει το χαρτί. Αν τα πάρει διαβατήριο. Τα... Γιατί κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για έναν να yeah. Τώρα όμω, να σου πω κάτι: Είναι λίγο άδικο αυτό με τον Τόρση. Δεν είναι Νατουραλιζέ τουραλιζέ, δεν είναι ο, ο Μακάρι. Λέει yeah, όμω το ότι πήρε αργά το διαβατήριο. <σκυρίζει> Πρέπει <το> <σκυρίζει> λοιπόν να το πάρει <σκυρίζει> μέχρι το εφηβικό. Yeah. Ακόμα όμω και τα 19 χρόνια σου επιτρέπουν, αφού έχει πάρει από πριν το διαβατήριο και έχει παίξει και σε μικρή εθνική, σου επιτρέπουν να είσαι καθαρό χωρί να, πιάνε πιάνεσαι στην κατηγορία να Ένα χαρτί είναι. Μια διαδικασία είναι και αυτή. Ποιο λοιπόν, πρέπει να την κάνει αυτή η Ομοσπονδία. Ο, ο ίδιο. Ναι. Εντάξει, με τον βοηθήσει η Ομοσπονδία, ναι, 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 για ναι, τα ναι. διαδικαστικά. Αλλά αν το κάνει, αν ασχοληθεί ο Ντόρσεϊ αποκτά δικαίωμα να είναι στην εθνική κανονικά. Λοιπόν, χωρί να πιάνει θέση να Τάιλερ. Θα σου βρούμε. Στην έχω γνωστό, γνωστό σε, στο αγγλικά έχω, το τέτοιο send a message. Έχω γνωστό στο ΚΕΠ. Δεν έχω. Θα Θα σε στείλουμε συστημένο, μιλημένο στο ΚΕΠ. να καταλάβει. να Θα να ναι. το κάνει, ναι, πρέπει να το κάνει. Λοιπόν, λοιπόν αν κάνει. λοιπόν ο Ντόρσεϊ γίνει ε, ε, καθαρά, δηλαδή το διαβατήριο δεν μπαίνει στου Naturalize, ε. έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε άλλον ένα, έναν. Γιατί η συζήτηση είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή μπορούμε ή τον Ντόρσεϊ ή τον Λόγκ. Αν, αν ένα, σαν, το Walk, απλώ σαν, σαν, έτσι. Το πει να χρησιμοποιήσει. Να χρησιμοποιήσεις... Να χρησιμοποιήσεις... Ή τον Γουαλί Πάλι ένα. Όμω αν ο Ντόρσεϊ, που πιστεύω ότι θα το κάνει, πιστεύω ότι έχει πιστεί να το κάνει. Αν ο Ντόρσεϊ λοιπόν κάνει τα χαρτιά του κλπ., θα έχουμε δικαίωμα για δύο. Σωστά. Ένα να Αντρουαλιζέ και τον Ντόρσεϊ κανονικά, όπω πρέπει να είναι. Είναι άδικο, όπω το πες Δεν έπρεπε να είναι. Δεν φταίει η φύμπα. Εμεί φταίμε. Βγαίνει και ο, ο... ο... Ήτ... ο Σπάχια τώρα. Βγαίνει και ο Σπάχια λάδι. Κατάλαβε. Δητο... Δηλαδή ναι. αυτό που είχε πει. Τώρα θα λένε, είδατε που είχε δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Δεν είναι αυτή η κατηγορία Naturalist. Δεν είναι ο Τζάλιν Σμιθ τη Κροατία. Αν έχει... είναι ένα τη World Cup, θα είναι. Άλλο. Εγώ είναι άλλο. Εγώ ναι, ναι. Ναι. είναι άλλη συζήτηση. Αλλά Εγώ στο κάτω-κάτω κάτω, πάμε με τον ανταγωνισμό. Τι να κάνουμε. Για Εδώ η Ισπανία πήρε και το πανηγυρίζουν και η Ισπανία με αυτό τον παίχτη που τον πήρε μεταγραφή. Πάλι λέμε ότι είναι το πέρα. ισπανικό μοντέλο. Ναι, 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 ναι. Ποιο ισπανικό μοντέλο, ο Μπράουν ήταν. Όχι, απλά αυτό ήταν ο ιδανικό για αυτή την ομάδα. Για παράδειγμα. Αν μου έλεγε ότι θα πάρουμε το Wilbecin, θα σου έλεγα: Δεν θέλω, ρε παιδί. Γιατί? Ε, δεν θέλω τώρα το Wilbecin, δεν θέλω ένα σκόρερ. Θέλω ένα παιδί Μπορεί που θα μπει score. και θα προσαρμοστεί και θα δώσει ρε παιδί μου. Όχι, δεν θέλω. Σουτ, θέλω, δεν να είναι να είναι να θέλω, θέλω να είναι ο Σλούκα ο πρωταγωνιστή. Θέλω να είναι ο Γιάννη πρωταγωνιστή. Θέλω να είναι οι Έλληνε πρωταγωνιστέ ε, και, ε, και ο Wilcup να μπει μέσα και να προσφέρει κάτι που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ή δεν θα έχουμε με το δεδομένο ότι ο καλάθι ε, πάει προ το τέλο τη καριέρα του. Ε. Αυτό. Δηλαδή να μπει ένα κομμάτι ενό να μπει ένα κομμάτι που θα τελειοποιήσει το παζλ. Χωρί να πάρει από άλλα παιδιά. Την κάναμε αυτή τη συζήτηση για τον Σλούκα σε προηγούμενο επεισόδιο. Δεν θέλω να μπει κάποιο και να χαλάσει τι ισορροπίε. Θέλω να τι φτιάξει. Απ' την άλλη, πρέπει κι εμεί μερικέ φορέ να βλέπουμε τα πράγματα κοινικά. Δυστυχώ ευτυχώ το ελληνικό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια δεν θα βγάλει παίχτε. Ναι. Πρέπει να μπούμε λοιπόν και σε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ξαναβγάλουμε αυτού του παίχτε που χρειάζεται. Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνια. Δεν πρέπει να χάσουμε τα χρόνια του Γιάννη. Ο Γιάννη αυτή τη στιγμή είναι στα 28, 28, 27 προς 28, 28 ε, καλύτερα, πρέπει ναι. να τον βοηθήσουμε να ναι. κάνουμε επιτυχίες γιατί θα μου πεις, ναι για την εθνική αδρόνη οι επιτυχίες είναι σημαντικές ε, για μας το παγκόσμιο θα είναι όπως είναι για τους Αργεντίνους το Euro το Μουντιάλ, το θα είμαστε εκεί θα τη στηρίζουμε Έτσι. ακόμα και στην ε, Αργεντινή διαβάζω ας πούμε ότι υπάρχουν μισοί που λένε μαραντών, άλλοι μισοί μέσα μαλώνουν και αυτοί ναι, μεταξύ του. Ναι. Και στη Βραζιλία Άρα, υπάρχουν πάρει, κάποιοι πάνε. που κράζουν τον Νέι Μαρτών. Το ναι, υπο... ναι, ναι, ναι. Πάντα ναι, υπάρχουν αυτοί. Ναι. Okay. Και, και στην Ελλάδα δεν ότι... κράζουν να το κουμπούμε. Ναι, ναι. Υπάρχουν, υπάρχουν. Ναι, σε όλε τι χώρε. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι είναι δικό μα. Κάποιοι λένε το τον Ρονάλτο το είπε κακά. Τον Ρονάλτο τον βλέπουμε. Τον χοντρό. τον χοντρό. Δεν θα τον Σε όλε τι χώρε λοιπόν υπάρχει όλο αυτό. Εμεί πάμε με την πλειοψηφία, πάμε με αυτού που βλέπουν θετικά τα πράγματα. Για μένα η Αργεντινή η χώρα που. Να το πω. Στηρίζει, βλέπει, όλη η χώρα είναι ενωμένη αυτή τη στιγμή. Τραγούδι έβγαλε ο Άννα. Το είδε που μου τα αφήνετε. Το είδα, το είδα. Το τρομερό είναι ότι έχουν πάει όλοι οι παλέμαχοι στο ναι, Κατάρ. Δεν ναι, έπρεπε στην Εξέδρα, είναι ο Καμπιά, ο Μπαντιστούτα, ο Σωρίν. Ο Γοδίνο, ο Σωρίν. Πώ λέγεται. Ο Σωρίνο, ο Σωρίνο. Ο... Ναι. Είναι όλοι οι παλέμαχοι εκεί. Όρθιοι τραγουδάνε, τραγουδάνε χορεύουνε ε? με τι γυναίκε με τα παιδιά του. Είναι Η αγάπη για την Αργεντινή ναι, είναι ναι, Μα γι' αυτό και εγώ, ω χώρα, πούμε, ως αθλητική χώρα, του λατρεύω. Του έχω ζήσει στο μπάσκετ, πώ είναι στην εξέδρα, ναι, ναι. πώς πώ ζουν όλο αυτό. Εγώ άλλο και ήμουν αποστηρικτή του Μαραντόνα, του Μέση. Το Μέση το θεωρώ καλύτερο από το Μαραντόνα, για να πούμε και. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν έχει σχέση τι θεωρώ εγώ. Εγώ του λατρεύω γενικά ω χώρα, πόσο αγαπάνε την εθνική του. Πόσο... πόσο δεμένοι είναι. Ναι, πόσο ναι. έχουν αυτό, αυτή την. Αυ... Και... Αισθάνονται αυτή την υποχρέωση ναι, ναι. να παίζουν για την εθνική ομάδα. Και θέλω Όμως... να σου πω και αν μην το πάρουν αυτό που κάνει η Αργεντινή. Υπέρβαση είναι με βάση την ομάδα του, με βάση αυτό που είδαμε στην αρχή. Αυτή με το με τη ναι, μωρί, αλλά τώρα εδώ που έχουν φτάσει ε, Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να κερδίσουν του Γάλλου. Δεν λέω για την Κροατία. γιατί όταν Κάτσι, θα, σήμερα. Ναι, θα όταν περισσότερο πράσιν. θα τα ακούν, μπορεί να έχει ναι, γίνει ναι. το match με την Κροατία. Ναι. Αλλά τη Γαλλία τη θεωρώ πολύ δυνατή. Τέλο ναι, πάντων, ε, η εθνική για μένα πρέπει να είναι. Δεν είναι υποχρέωση για όλου, αλλά πρέπει εμεί να την έχουμε ψηλά στη συνείδησή μα και η Ομοσπονδία να κάνει αυτό που πρέπει και να μην έχει αγγελώσει. Να μην κοιτάει τώρα τι θα πει. Τι θα γραφτεί στο Twitter, ναι. 100% 100%. Μπορεί να κάνει το walk-up, τον κάνει. Ναι. Μπορεί να γίνει ο Ντόρσε ή Έλληνα Έλληνα. στο διαβατήριο, να μην πιάνετε να του αλιζε, ναι, ναι. ναι. Αν δεν μπορεί ο walk να έχουμε το long, να πάρει και αυτό. Να έχουμε και long και Ντόρσε. Γιατί αν το δούμε, περισσότερο πιθανό βλέπω το long Ντόρσε. Ναι. Έτσι. Ναι. Χωρί να αφήνουμε κάτι άλλο. Ναι. Είπαμε, συνέντευξη είπε, ε, κατάλαβα εγώ, εσύ κατάλαβε ότι δεν θα γίνει. Όχι, δεν κατάλαβα, Απλά αισθάνομαι αισθάνομαι ότι δεν είναι 100%. Αυτό. Λέξε. Και μακάρι να μην είναι 100%. στο προηγούμενο podcast που το συζητήσαμε, σου είπα ότι είναι 100%. Τώρα φεύγω από το 100%. Πάω προ τα σένα. Να το ξέρει. Μακάρι να μην είναι 100%. 100-0. δεν, είναι, δεν είναι, δεν είναι. Πιστεύω δεν είναι. Το παίρνω πίσω το 100%. Ναι. Μήτρου Λόγκ 12,5 πόντου μέσω όρου στην Αλλά δεν είναι playmaker. Και δεν είναι για βασικό τώρα. Μιλάνο εξαιτία του είναι τελευταία. Όχι επειδή φταίει αυτό, αλλά δεν μπορεί να έχει μια ομάδα θέλει να πάει Final Four 8 με το Μήτρου Playmaker. Έχει όμω το σουτ. Κοντά 40% στο τρίποντο. το 39%. Έχει κάτι. το σουτ, τον χρειαζόμαστε κι αυτό. Όπω ναι. και να έχει, α έχουμε επιλογέ και α ναι. έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δύο τέτοιου. Ναι. Λοιπόν, Ευρωλίγκα, Διαβολοβδομάδα, Ολυμπιακό. Είμαστε τρίτη μεσημέρι, γράφουμε το ξαναλέμε. Ολυμπιακό έχει ίδιο ρεκόρ με Real Barcelona και είναι μία νίκη πάνω από εφέ. Έχει φενέρμπαχτ σε μέσα, Βιλερμπάν έξω πανθυνακό. Είναι σε ρεκόρ 6-6. Έχει τέσσερι νίκε, σε Ρή, και έχει έξω Βαλένθια. Έξω Μπαρσελόνη. Και έχει καιφέ μετά. Ναι. Έχει δύσκολο Σελώνα πρόγραμμα. Δίση... Μία νίκη, αν κάνει τα τρία, είναι πολύ καλά ο πανυγυρίσω... Αν κάνει δύο, είναι σούπερ Θα πανηγήσω έξαλα. Αν κερδίσει τη Βαρκελόνη, έξαλα. Έξαλα. Ε, αυτό ο Γιασκεβίτσιο νομίζω ότι όσο πάει, δι... δηλαδή. Δη... Δη... <σομυθοποιείται> Απομυθοποιείται κάθε μέρα. Απομυθοποιείται κάθε μέρα αυτό ο άνθρωπο. Χάνει από μικρέ ομάδε στην Ισπανία. Ε, δυσκολεύεται να κερδίσει άλλε μικρέ ομάδε στην Ισπανία. Χάνει μέσα στην έδρα του από τη Βιλερμπάν ναι, ε, με, ε, με τόσο εκατομμύρια μπάτζετ Βάσει ρεκόρ, ήταν η μεγαλύτερη λέει έκπληξη τη φετινή χρονιά στην Ευρωλίγκα. Το περίμενε δηλαδή ότι μπορεί όχι, να όχι, χτυπήσει η Βιλερμπάν Μπάντ ή Όχι. Βαρκελόνη. Όχι, Πολύ περίεργο. Και γύρισε και ο Μύρο Τίτ. Δηλαδή, δεν είναι να πει ότι λείπει κάποιο. Α δούμε και τη διάβολο εβδομάδα και μετά να πούμε για την ναι. Ευρωλίγκα. Γιατί θα κάνουμε ένα έκτακτο, το αξίζει η Ευρωλίγκα. Ναι, ε, ε, την προηγούμενη φορά που είχαμε υποσχεθεί έκτακτο, τελικά έγινε για τον. Εθνική. Ναι, σωστό. Γράψαμε για την εθνική. Οπότε θα κάνουμε ένα έκτακτο να έχει ολοκληρωθεί ή τέλο πάντων το 80% τη ε, διάβολο εβδομάδα για να πούμε πραγματάκια. Α! Γιατί ο κόσμο ξέρει τη λέει. Εμεί παρακολουθούμε περισσότερο ε, Ευρωλίγκα. Αν θέλουμε να κάνετε πιο συχνά Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν τώρα ασχοληθήκαμε με εθνική, αποσχοληθήκαμε με ένα, με ένα θέμα που έχει και λίγο τη δισογραφία. Το επόμενο θα είναι πολύ Ευρωλίγκα, μόνο Ευρωλίγκα και θα τα βάλουμε και κάτω. Ωραία πόσα λέγαμε... θα γίνουν τα επόμενα δύο-τρία να είναι Ευρωλίγκα, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ε, και, κα... Περίμενε. Το NBA που είναι. Δεν θέλουν τώρα NBA τι... πολύ. Θέλουν πιο μετά. Ποιο είπε ότι δεν θέλει NBA. Ή ε, μου στέλνουν τώρα NBA. Ποιο, ποιο, Ο, ο Αναστασή. Όχι, <laughs> Λοιπόν, τώρα που λέγαμε Ντόρσεϊ, ναι. θε να συζητήσουμε λίγο τι έγινε με παρτίζαν ήρθρω αστέρα. Τι για τον Ντόρσεϊ, για τα δημοσιεύματα Α. για τον Ντόρσεϊ. Έμαθα Τι. Τίποτα. Τίποτα. Ψεύτικο ήταν όλο. Ήταν από μέσα του ενό και μέσα του άλλου, μία μέρα μετά από τον τέρμπι. Για να δημιουργήσουμε θέμα. Ναι. Ε, τώρα δεν θέλω να πω ακριβώ αυτό που μου είπαν, γιατί είναι και άσχημο, θα είναι και αντισυναδελφικό. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Δεν υπήρχε κάτι. Ό, ό, όταν βγήκαν, μου στέλνει ένα αυτοί, δεν έχουν πετύχει τίποτα. Λέει. <laughs> από... Δεν υπήρχε τίποτα. <laughs> δεν έχουν πετύχει τίποτα. Θα το πω. Θα το, πω. Η, η, το μέσο που έβγαλε για το ενδιαφέρον τη Παρτίζαν βγήκε, υπογράφηκε από ρεπόρτερ που δεν έχει σχέση με μπάσκετ. Να, ναι. ναι. Λοιπόν, Καμπάσο είναι στην Αμερική. Προπονείται ατομικά με γυμναστή διάσημο. Δεν θέλει να πάει ούτε στον Ερυθρό Αστέρα ούτε στη Ρεάλ Μαδρίτη. Γιατί δεν θέλει να πάει στη Δεν θέλει να γυρίσει. Θέλει να βρει ομάδα στο NBA. Ακόμα, ακόμα. Ωραία, εγώ λέω η Ρεάλ Μαδρίτη. Αν μπορεί να τον πάρει, γιατί τον αφήνει. Μπορεί να τον πάρει. Γιατί τον αφήνει. Δεν, δε, δε θέλει να γυρίσει αυτό σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, 13 Δεκεμβρίου, ο Καμπάσο προπονείται ατομικά στι Ηνωμένε Πολιτείε και θέλει ακόμα να βρει ομάδα στο NBA. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένει τόσο πολύ. Χάνει τα καλύτερα του χρόνια. Έχει χάσει λεφτά. Έχει χάσει λεφτά αυτή τη στιγμή. Δύο χρόνια έχει χάσει πολλά λεφτά. Έχει μπει μέσα, πληρώνει δάνεια. Δεν είμαι σίγουρο ότι το καταλαβαίνει αυτό που σου Πληρώνει δάνεια και δεν έχει βγάλει και τα τρελά λεφτά στην καριέρα του και ακόμα περιμένει NBA. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μέχρι τι 16 του μήνα που λέγανε οι Ισπανοί ότι θα τελειώσει. Νομίζω ότι θα τραβήξει ακόμη περισσότερο. Εντάξει, έχει γίνει και λίγο κομμωδία τώρα όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Έχει γίνει κομμωδία. Τι τον καμπά Λοιπόν, δεν μου λε. λίγο για τον Τόρσεϊ, αφού είπε για τον Τόρσεϊ. Τι. Βάζει τριαντάρε. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Σαρανταεφτάρε <laughs> βάζει. Ναι, μία 47. <laughs> ε, βάλε και άλλη 40. Ναι. Ε, δεν είναι. Εντάξει. Α πούμε ότι ο Γιώργο Καλατζάκη έβαλε 30 πέρσι στο NBA. Ναι. Στο NBA. Okay. Έβαλε ε, 25 στο Los Angeles. Να, 25. Okay. Το κοροϊδεύαμε στα προηγούμενα επεισόδια. Λέγαμε ότι είναι G-League και το ένα και το άλλο. Έχει και σημασία και πώ τα βάζει. Yeah. Δηλαδή, άμα δει το βίντεο τη Αρεντεφτάρα. Ναι, το είδα. Κάτσε έχει... και τώρα, το... Τα έχει βάλει όπω ήθελε. Yeah. Με άμυνα, χωρί άμυνα. Τα 8 μέτρα, τα βάζει βα... όπω ήθελε. Έχει πέσει σε ομάδα παροδία. Φάνηκε δηλαδή, όμω. Το χάσανε αυτό το μάτι. Ο Κίδι είναι περίεργο προπονητή. Είναι πολύ περίεργο άνθρωπο. Έχει rotation 8-9 παίχτε. Δεν θέλει να βάλει άλλου. Δεν θέλει να βάλει άλλου. Δεν πάει να βάλει 80 αντόρσει στην G-League. Δεν θα τον βάλει. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι σε περίεργο ρεκόρ. Έχω χάσει 4-5 μάτσα από βολέ. Πιέζονται. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ρε φίλε. Δώσ' του 5-6 λεπτά. Δεν, δοκίμασέ τον σε μια δεύτερη περίοδο, σε μια τρίτη. Δεν είναι ότι είχε κανένα άλλο γκάρντ. Είχε τον καμπάσου τον άφησε να φύγει. Πήρε τον Γκέμπα Γόκερ που δεν παίζει. Γιατί είναι τραυματίε. Δώσε τον 5-6 λεπτά. Για να δούμε. Δοκίμασέ τον. Χρυκή... Δοκίμασέ τον. Πε μου λίγο κάτι, εσύ που Λέρα. είσαι βαθύ γνώση του NBA. Ναι. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, Η Bucks. Η Bucks, όχι, η δεύτερη είναι η καλύτερη. Η Celtics. Μπράβο, συμφωνούμε. Διασύρθηκαν βέβαια χθε η αλήθεια That's είναι του Clippers. <σχεδί> Αλλά νομίζω... Χάσανε και τους του Clippers, δεν το είδα αυτό. Ναι. Χάσανε και από τον Golden State. Ναι. Πήγανε λίγο στη Δύση και τα εμπατήσανε. Να σου πω την αλήθεια. Ε, Οι Golden State πολλά... βέβαια όποτε θέλουν. Πατάνε Σήμερα παίζουμε. Ελάτε στο μιλγόκι. Ελάτε στο μιλγόκι. Όποια ώρα είναι αυτή τη ματσάρα εδώ. Ελάτε στο μιλγόκι, 2,5 ώρα. Από τι μπάσκετ μπολ θα δούμε σήμερα από αγαπημένε μου ομάδε. Τρει ομάδε θέλω να βλέπω. Μπορώ να βλέπω συνέχεια τρει ομάδε. Ελάτε στο μιλγόκι. Να σου πω τώρα κάτι. Όλοι οι Αμερικανοί λένε και γράφουν για του μπακς. Είμαι λίγο προβληματισμένος τελευταία. Δεν διακρίνω περίεργα πράγματα. Τι θα τα αναλύσουμε σε άλλο podcast. Όχι, στην... οι Αμερικανοί. Α, οι Αμερικανοί. Λένε όλοι ότι η καλύτερη ομάδα είναι το Μιλγόκι. Διακρίνω περίεργα πράγματα. Ο Μιλεντων. Γύρισε το πόδι του, νομίζω θα παίξει σήμερα. Α, το δεν όχι, δε όχι, όχι. Έτσι όπως έγραψε τραυματίσεις και λέω πάει θα ναι, θα μην ναι. μείνει κανένα μήνα. Έξι λεπτά έπαιξε. <χει> και έφυγε. Και χάσαμε το Χιούσταν. Δηλαδή, λένε, ξέρω εγώ, Σάκκο του Μπόξ, η Τάδε, η Τάδε. Οι Ρόκε υπά... κέρδισαν του Μπάξ. Το Ορλάντο κέρδισε το, το Ρόκε. Καλά, το Ορλάντο είναι μια χαρά ομάδα. Περίμενε. Δεν Οι... έπαιζε ένα καλό. Οι Spurs έχουν τρει σερή νίκε που είχαν χάσει. Ναι, αλλά γύρισε 80... ο Πόποβιτ. Δεν ο... είχαν ο Πόποβιτ. Είχαν χάσει οχτώ σερή με 30-750 από του Μεσόρο. Τρει σερή νίκε. Χειρότερη ομάδα είναι η Charlotte πιστεύω. Πώ τα κατάφερε ο Τζόρταν και για ποια Δεν έχουν λαμέλο μπολ. Έχουν χάσει πάρα πολύ δρόμο. Μα ξέρει πότε καταστράφηκαν. Πότε. πήραν τον Ούμπρε. Ποιο τον πήραν οι Golden State παρά λίγο να πέσουν στο G League. Πε τα ρε άνθρωπε. Ε? Πε τα. Γιατί? Είσαι βαθύ γνώση του NBA. Δηλαδή... Το Uber... αυτά θέλω να ακούω από σένα. Α, Ευρωλίγκα τα ξέρουμε, τα ναι. βλέπουμε όλοι. Αυτά θέλω από τους σένα. Ούμπρες. Με ούμπρε θα πέφτει κατηγορία. Ναι. Πήγε ο Ούμπρε και του διέλυσε. Είχε ποσοστό μείον 10%. Ναι. Και τον είναι ένα Στάρι. Ναι, είχε τρελαθεί ναι, μια φορά, θυμάσαι μια φορά που είχε τρελαθεί ο Τζόρνταν και έφυγε από το γήπεδο για τον Ούμπρε. Που τα κάνω Ναι, αυτό αυτό τον πήρε. Τι παίχτη είναι αυτό. Και είχα διαβάσει μια ανάλυση. Ο Ούμπρε λέει είναι παιχτά. Πολύ κακό. Πολύ, Πολύ κακό. Νομίζω ότι είναι σουτέρ. Νομίζω Αυτό είναι κύριο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι σουτέρ και κακό. Σουτάρ Και είναι και κακό χαρακτήρα. Φώναζε λοιπόν. λέει γιατί τον είχαν έκτο παίκτη οι Golden State Warriors. Όχι, σωστά. Έπρεπε να σε έχουν ε, 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 δέκατο Εντέκατο, ναι. Να σου πω τώρα κάτι. Επίση ε, μαζί ε, με τον Τόρσεν. Ναι. Εδώ τώρα μπροστά στα μικρόφωνα. Πού θα τα Χριστούγεννα. Ε, δεν θα μαθήνα για δύο-τρει μέρε. Δηλαδή θα μα αφήσει ναι. Χριστουγεννιάτικα μάτσα. Θα πάμε πρώτο χρονιά γιατί θα έχουμε δέρμα. Θα έχουμε... Χριστουγεννιάτικα μάτσα NBA μόνο μου. Θα δω τι θα κάνω. Μπορώ να γυρίσω Να τον κρίνει ο κόσμο. Το να τον κρίνει ο κόσμο. Δηλαδή έχει το μάτσα χρονιά. Τι είναι το μάτσα χρονιά. Σέλτιξ Μπαξ. Ε, κάτσε ρε φίλε. Το, το μάτσα χρονιά τελική. Όχι. Ανατολή. Όχι ρε. Όλο ο κόσμο περιμένει αυτό το μάτσα. Τι ώρα είναι το μάτσα αυτό. 25. 12. Εκείνη την ημέρα έχει 8, 10, 12. Όχι, 7, 9,5, 12. Τρει-πεντέμιση. Πόπο γιορτή δεν θα το βράδυ. Όλο, Συνήθως, το NBA, δηλαδή, όλο το NBA περιμένει αυτό το μάτς. Σου ξαναλέω. Και η μπαξ. η γκέλα στο του ήταν πολύ άσχημη γιατί θα πλησίαζαν τη Βοστόνη στη μία νίκη. Και για την κορυφή τη έχει μάσα, ναι, ναι, 50 Ναι, ρε ναι. ναι, 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 παιδί μου, αλλά τώρα. Δηλαδή εσύ ότι τον Τάλλα δεν θα ανέβει που είναι τώρα στο 14-15. Α θέλει. Το θέμα είναι ότι η Βοστόνη πάει τώρα για 7 σέρι, Αν δεν κάνω δηλαδή συγκλονιστικό λάθο, πάει για 7 εντό. Οπότε μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ στην ε, κορυφή τη Ανατολή και για το καλύτερο ρεκόρ στο NBA. Άμα η Βοστόνη πάρει το πλεονέκτημα έδρα, τα πράγματα δύσκολο. θα είναι πολύ δύσκολα. Είναι, είναι πολύ καταλαβαίς. σημαντικό. Ευτυχώ φέτο οι μπαγκς δίνουν σημασία στο πλεονέκτημα. Δίνουν σημασία. Mm. Δεν μ' άρεσε αυτή η ήττα στο Houston, ε, μου έχει κάτσει πάρα και πολύ. Και από ό,τι ασχήμα. φαίνεται, το, η, η Ανατολή θα έχει την καλή, το καλύτερο ρεκόρ στο yeah. NBA από ό,τι φαίνεται. Γίνεται χαμό ε, στη Δύση. Yeah. Ε, διάβαζα mm. εκεί για Lakers, αν αθάρισαν οι Οπαδίδων Λakers. Θα πάρουν το Βογκδανοβίτ. Ε, α πάρουν όποιον θέλουν. Ε, καλή θα γίνουν. Ναι, θέλουν ένα σουτέρ. Αν πάρουν τον Μπογκδάνοβιτ, θα είναι καλή. Αν πάρουν τον Μπογκδάνοβιτ. Τον Κροάτι, έτσι. Πάλι έξω θα μείνουν. Λε, ε. Mm. Τον λοιπόν... Κροάτι, να εξηγήσουμε, όχι τον Σέρβο, τον Κροάτι. <laughs> ναι, τον Μπόγιαν. Τον Μπόγιαν, Το τον οποίο η Γιούτα τον έστειλε στο Ντιτρόιτ. τον Ντιτρόιτ του έδωσε διετή επέκταση και τώρα πάνε τον να τον ανταλλάξει. Ναι. Δηλαδή γίνεται χαμό. Να σου πω κάτι τώρα, ναι. αυτοί χάσαν τον τελειώσανε. Εντάξει. Είταξη... Ε, καλό Ούτω ή άλλω δεν έχουν να κυνηγήσουν ε, κάτι. Ε, τώρα δεν θα έχουν τον Άιβι. Κουρέλες, έχουν τον Άιβι και τον Κίλια Χέιζ. Ο Χέιζ, ο Γάλλο, παίζει καλά τα τελευταία. Οπότε δεν είναι. <χιζο> εντάξει, οκ. Okay. Κάνει είχαν παιχτάρα. Είναι <χιζο> παιχτάρα. περίμενα <χιζο> <χιζο> να παίξει καλά, τώρα θα χάσει όλη τη σειρά. Είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Αλλά δεν έχουν κάτι να κυνηγήσουν. Δηλαδή, φαντάζεστε τώρα αυτή η ομάδα. Ε, α το σου τον Μπογδάνοβιτ. Τι να πάρουν. Θα τον δώσουν, ναι. Εγώ το θεωρώ δεδομένο θα τον δώσουν. Στου Λέικερ. Δεν ξέρω πού. Μήπω τον παίρναμε εμεί στο Μιλγόκι. Καλώ. Περιμένουμε τον Νίγκλι τώρα, βέβαια. Τι είναι Τον Τσό. Κοίτα τον κάνει. Δεν του τάρει, ρε. Δεν του θέλει αυτού. Τον Νίγκλι. Σου τάρει. είναι. Πεντάδα. Στο δύο. Άκου, τώρα. Άκου τώρα. Yeah. Holiday, English Midleton. Αντί το κούμπο πρώτον, πρώτον έχει τέσσερι δυνατέ. Θέλει ρε την μπάλα στα χέρια τέσσερι... αυτό να δημιουργεί. Δεν θέλει ο Γιάννη. θέλουμε να σου κάτι. Σουτέρ θέλει, Μπογκδάνοβιτ. Εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει περισσότερο ο Μπογκδάνοβιτ. Τι, τι να την κάνει τώρα, Καραμπάχαρη. Μάλα... Ποιο, ποιο θα παίξει άμυνα ο Μπογκδάνοβιτ. Γιατί, ποιο θα παίξει ο Ιγκλίθ τώρα, 35. Είναι. Εντάξει, μετά που χειραστό είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλή μπασκετική εβδομάδα. Καλή διαβολη εβδομάδα να έχουμε. Ε, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιάννη Διακογιάννη. Και εκτό συγκλονιστικού απρόπου, ο κύριο Καβαλιέρατο υποσχέθηκε επεισόδιο φίνα κυρια... το... το Σάββατο. Σάββατο. σάββατο ναι. Θα δούμε πότε μπορεί και ο κύριο Ιχολίπτη Νίκο Φαφαλιό. Χρόνια πολλά, κύριο Φαφαλιέ. Τα πάμε πάλι. Λοιπόν, καλή μπασχετική εβδομάδα. Τα ξαναλέμε. Γεια σα.